Τώρα, για ένα σχόλιο, κύριε Ανδρέου, βλέπω εδώ ότι οι ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις από τους έξι συλληφθέντες για την περιβόητη υπόθεση τρομοκρατίας με τον Αζέρο είναι. Ήταν κάτι που πήγε λάθος στην αστυνομία, στον ακριτικό έργο. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι λίγο παραπλημμυρικά. Τα πρόσωπα αυτά, από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν έχω πλήρη ενημέρωση, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι υπό όρους. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει δικαστεί. Αυτό γίνεται σε διάφορες περιπτώσεις. Κάποια πρόσωπα όταν βρίσκονται υπό κράτηση. Εννοείται ότι επειδή εδώ υπάρχει επίκληση στην δικηγόρο του, όλοι το δικαστήριο στην απόφαση του αναφέρθηκε σύμφωνα με τη δικηγόρο σε περιστατική μαρτυρία σε βάρος των τριών και ότι η πιθανότητα καταδίκης είναι ανύπαρκτη. Ναι, αυτό λέω και εγώ, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι υπό όρους. Δεν έχουν αποκλειστεί από την δικαστική διαδικασία. Αυτό θα διαφανεί αν υπήρχε σχετική μαρτυρία στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό λέμε και εμείς πολλές φορές ότι μπορεί να καταδικαστεί κάποιο πρόσωπο, είναι όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα, δικαστικά, πού είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα? Η υπόθεση αυτή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Είμαστε στα αρχικά στάδια. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ναι. Όπως πλέον αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα του δικαστηρίου και της μαρτυρίας, η οποία θα παρουσιαστεί ενώπιον του για να αποφασίσει ποια πρόσωπα από αυτά τα οποία βρίσκονται στο κατηγορητήριο ενέχονται για τα δικήματα τα οποία έχουν ήδη κατηγορηθεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια να έχετε.